Δεν έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Μετά την παραστατική ομιλία της κυρίας Κατσαγούνη που μας μίλησε για τον καπνό των πονηρών, να δούμε λίγο μερικά επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα για το κάπνισμα και πώς αυτά συνδέονται με την, ή μάλλον με την, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απουσία, αλλά υπάρχουν σίγουρα σημαντικά προβλήματα στη στρατηγική για την αντιμετώπιση του καπνίσματος, στη στρατηγική του αντικαπνιστικού αγώνα στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή, σημαντική καπνοπαραγωγός χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο που καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας. Και φυσικά, το είπε και η κυρία Κατσαούνου, είναι σημαντικός ο φόρος υγείας και θανάτου, ο οποίος καταβάλλεται, και δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά. Υπάρχουν από μελέτες από προηγούμενα χρόνια που δείχναν ακριβώς έναν υψηλό επιπολασμό της καπνιστικής συνήθειας στον ελληνικό πληθυσμό, πάνω από 40%. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια βεβαίως μία μείωση, όμως υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πέραν του επιπολασμού τα οποία είναι ανησυχητικά. Δηλαδή, τόσο μελέτες στο γενικό πληθυσμό, όσο και μελέτες σε ειδικούς χώρους, κυρίως εργασιακούς χώρους, δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει κοινωνική κλίση σε σχέση με την καπνιστική συνήθεια. Δηλαδή, λίγο πολύ μορφωμένοι και λιγότερο μορφωμένοι, άτομα με ανώτερα εισοδήματα ή με χαμηλότερα εισοδήματα, καπνίζουν λίγο πολύ το ίδιο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο του Καπνού, FCTC, προβλέπει την δημιουργία τακτικών μελετών, προκειμένου να υπάρχει μια διεθνής βάση δεδομένων σε σχέση με την χρήση του καπνού, προκειμένου να επιτρέπονται διακρατικές συγκρίσεις και βέβαια να είναι πιο εύκολες οι θεσπίσεις και οι υλοποιήσεις των πολιτικών. Στο πλαίσιο των... Υπάρχουν πολλά συστατικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας. Στους ενήλικες, θα αναφερθώ μόνο σε δύο, στους ενήλικες και στους ενήλικες, στους εφήβους. Στους ενήλικες, η παγκόσμια μελέτη για τη χρήση του καπνού στην Ελλάδα έγινε το 2013. Είχαμε ένα δείγμα περίπου 4.500 ατόμων πανελλαδικά. Η μελέτη αυτή έγινε με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που ήταν και είχε και το συντονισμό. Κυρία Μπαρμπούνη, η καθηγήτρια, ήταν η συντονίστρια. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, βλέπετε και την κυρία Κρεμαστινού, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου από το Εργαστήριο Υγιεινής και εκπροσώπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ποια είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με τον επιπολασμό? Είναι 38,2%. Υψηλό, όπως θα δούμε, ποσοστό. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο μέσος αριθμός σιγκαρέτων ημερησίως, που και αυτός είναι υψηλός, γύρω στα 20, και η ανάλυση, η πολυπαραγωγική της καπνιστικής, της χρήσης καπνού, έδειξε ότι, όπως αναμένονταν, το φύλλο και η ηλικία είναι σημαντικοί παράγοντες, αλλά εκεί που υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ακριβώς ότι είναι μια περίεργη κλίση σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι άτομα τα οποία έχουν υψηλότερο επίπεδο καπνίζουν περισσότερο από άτομα λιγότερο μορφωμένα, χωρίς όμως η σχέση αυτή να είναι γραμμική. Το σημαντικό είναι ότι στο μαθητικό κάπνισμα τα ευρήματα είναι πραγματικά ανησυχητικά. Δηλαδή, στους δημόσιους χώρους υπάρχει υψηλή έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, πάνω από 70%. Στην εργασία φαίνεται να είναι, στους εργασιακούς χώρους είναι πιο καλά ελεγμένο, αλλά και εκεί είναι σημαντικό το ποσοστό, και βέβαια στο σπίτι είναι στο 65%. Άρα υπάρχει μια σημαντική έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού υποστηρίζει την υλοποίηση και την εφαρμογή των αντικαπνιστικών νόμων. Και βλέπουμε πηγές έκθεσης, ακόμα και σε νοσοκομεία, αλλά κυρίως αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι οι κλειστοί δημόσιοι χώροι, όπου τα ποσοστά είναι πραγματικά απογοητευτικά. Αν θέλουμε να δούμε τα συμπεράσματα σε σχέση με τον επιπολασμό της καπνιστικής συνήθειας από την μελέτη GATS, φαίνεται ότι προκύπτει μια πολύ ισχυρή
ένας αυξημένος, πολύ ισχυρός επιπολασμός, πολύ αυξημένος επιπολασμός του καπνίσματος, ο οποίος είναι δυσανάλογα μεγαλύτερος σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολλές φορές και χαμηλότερος από άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μόνο από το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρώπης, μόνο η Ρωσία έχει καταγράψει, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει καταγράψει υψηλότερο επιπολασμό καπνίσματος. Και βέβαια είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχει μια ιδιότυπη συσχέτιση ανάμεσα στο κοινωνικό στάτους των συμμετεχόντων και στο κάπνισμα, όπου δεν ισχύει το κλασικό δυτικό πρότυπο της καπνιστικής συνήθειας, όπου οι περισσότερο εκπαιδευμένοι καπνίζουν και λιγότερο. Από την άλλη, υπάρχει σημαντική έκθεση επαθητικό κάπνισμα και από δικούς μας υπολογισμούς, αθροίζοντας όλες τις πηγές έκθεσης επαθητικό κάπνισμα, προκύπτει ότι περίπου το 90% του ελληνικού πληθυσμού, του ενήλικα ελληνικού πληθυσμού, εκτίθεται σε κάποια μορφή παθητικό κάπνισμα. Τώρα, σε σχέση με τους εφήβους, ένα άλλο συστατικό της FCTC είναι η παγκόσμια μελέτη στους νέους και ιδιαίτερα με έμφαση στους εφήβους κυρίως 13 έως 15 ετών. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Μοιάζει σε πολλά με την μελέτη των ενηλίκων. Είναι ένα εθνικό δείγμα. Πρέπει να πούμε ότι η χρήση κάθε προϊόντος καπνού ήταν 15%, ενώ το 2005 ήταν 16,2%. Στην ΚΙΤΣ έχουμε την ευχαίρεια, επειδή είναι το δεύτερο κύμα στην Ελλάδα, να κάνουμε και συγκρίσεις και θα σας παρουσιάσω κάποια δεδομένα με την προηγούμενη μελέτη, η οποία έγινε το 2015. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μικρή μείωση συνολικά ως προς όλα τα προϊόντα καπνού, ενώ αντίθετα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τσιγάρα, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Και παρότι θα ζητήσω συγγνώμη, δεν είναι καλή η ποιότητα της διαφάνειας, ίσως δεν μπορείτε να δείτε καθαρά τα γράμματα, φαίνεται από εδώ σύγκριση του επιπολασμού με άλλες χώρες. Δεν είμαστε τόσο χειρότερα όσο τα αναμέναμε. Υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία, για παράδειγμα, που έχουν υψηλότερο επιπολασμό από εμάς, περίπου προς το διπλάσιο. Αλλά υπάρχουν και χώρες των Βαλκανίων που έχουν χαμηλότερο επιπολασμό στους έφηβους. Επίσης προκύπτει ένα σημαντικό ποσοστό πειραματισμού με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ περίπου το 2,8% των εφήβων ήταν χρήστες, τρέχοντες χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ξέχασα όμως να σας πω μια διαφάνεια πριν, ότι στους προσδιοριστές του καπνίσματος στους ενήλικες, ένας βασικός προσδιοριστής ήταν και το χαρτζιλίκι. Δηλαδή, ανάλογα με το ποσό που το χαρτζιλίκι ήταν σε κάθε εβδομάδα, αυξάνονταν και ο κίνδυνος με μια δόσο εξάρτηση, αυξάνονται η πιθανότητα να είναι το παιδί να είναι καπνιστής. Και αυτό έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για την πολιτική της πρόληψης. Αντίστοιχες είναι και οι εικόνες για το παθητικό κάπνισμα. Είναι πολύ σημαντικά, είναι μεγάλη η έκθεση, είναι ανεξέλεγκτη η έκθεση των εφήβων σε παθητικό κάπνισμα, όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στους κλειστούς χώρους, αλλά πολλές φορές βλέπετε και στο σχολείο υπάρχουν, και το σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό, πολλές φορές μια σημαντική πηγή. Αλλά αν δούμε λίγο συγκριτικά τις δύο, επιλεκτικά, εκλεκτικά κάποιες παραμέτρους, συγκριτικά με τις δύο μελέτες 15 και 13, βλέπουμε ότι επί της ουσίας το κάπνισμα των τσιγάρων επηρεάστηκε πολύ λίγο. Μειώθηκε μόνο κατά 0,3%. Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα φαίνεται, μιλάω για τους εφήβους, έτσι, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα φαίνεται να δείχνει κάποιες τάσεις μείωσης, η οποία είναι σημαντική, όμως και πάλι τα επίπεδα είναι υψηλά. Και πρέπει να πούμε ότι από μελέτες που έχουν γίνει από τον κύριο Βαρδαβά, τον κύριο Μπεχράκη και άλλους συνεργάτες, έχει πιστοποιηθεί ότι πραγματικά με την εφαρμογή των αντικαπνιστικών νόμων έχει μειωθεί η ποσότητα της σωματιδιακής ρύπανσης λόγω του τσιγάρου στους κλειστούς χώρους. Όμως, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι παραμένει σε πολύ σημαντικά επίπεδα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν μη επιθυμητά. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε επιλεκτικά, επειδή η διεθνής σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού έχει κάποιες πρόνοιες, να δούμε λοιπόν, για παράδειγμα, το άρθρο 8 της σύμβασης αυτής, το οποίο η Ελλάδα έχει
έγκαιρα επικυρώσει, μια σύμβαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι, προβλέπει ότι πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τον πληθυσμό από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου. Και βέβαια, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα του παθητικού καπνίσματος, είδαμε ότι ουσιαστικά υπολείπεται η χώρα μας ως προς την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα και υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί προκειμένου πραγματικά να επιτευχθεί έστω στο σκέλος του παθητικού καπνίσματος η προστασία, η αποτελεσματική προστασία του ελληνικού πληθυσμού. Αλλά περαιτέρω υπάρχει και μία. Υπάρχει και το άρθρο 16, ένα άλλο σημαντικό άρθρο, που αναφέρεται στην προσβασιμότητα που έχουν οι ανήλικοι στα προϊόντα του καπνού. Και ότι πρέπει να απαγορεύεται, να περιορίζεται δραστικά, να μηδενίζεται η πρόσβασή τους. Και βλέπουμε ότι συγκριτικά από το 5 έως το 13, παρά ορισμένες διαφορές σε σχέση με τους ορισμούς, βλέπουμε ότι η μείωση είναι πάρα πολύ μικρή και η πλειοψηφία των καπνιστών, εφήβων, η συντριπτική πλειοψηφία, το 87,3%, έτσι, έχει πρόσβαση, ενώ πριν είχε το 95. Άρα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, σημαντικό κενό και ως προς το μπλοκάρισμα, ως προς τη φραγή αυτής της πηγής λήψης προϊόντων του καπνού. Συμπερασματικά, ποια είναι τα συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα είναι ότι η καπνιστική συνήθεια στην Ελλάδα, καταρχήν στους ενήλικες, ο επιπολαρμός του καπνίσματος είναι υψηλός. Πολύ υψηλός. Απαράδεκτα υψηλός. Έχουμε σημαντική έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει και τα βήματα που έχουν γίνει προς τα μπρος, και στους ενήλικες αλλά και στους εφήβους, ιδιαίτερα στους κλειστούς, στους κλειστούς δημόσιους χώρους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πλημελής εφαρμογή του κατά τα άλλα ικανοποιητικού θεσμικού πλαισίου. Και σε σχέση με τους εφήβους, παρά το γεγονός ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος βρίσκεται σε πιο χαμηλά επίπεδα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά δεν έχουμε μείωση του επιπολασμού από το 2005 έως το 2013. Άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, προκειμένου πραγματικά να προχωρήσει αποφασιστικά ο αντικαπνιστικός αγώνας πρώτα απ' όλα με κύριο μέλημα την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Γιατί η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, η πλήρης εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσει τους μη καπνιστές, που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύονται εδώ και θέματα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν εφαρμόζεται απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας, αυτό οδηγεί δευτερογενώς και σε μείωση του καπνίσματος στους καπνιστές. Αλλά και όσοι καπνιστές καπνίζουν, ξέρουμε ότι καπνίζουν λιγότερο αριθμό σιγαρέτων. Άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να προχωρήσει επιγόντως η εφαρμογή του πλαισίου, του επαρκούς κατά τα άλλα πλαισίου για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα. Και αν με ρωτούσε κανείς γιατί δεν εφαρμόζεται, θα ήθελα να πω ότι έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες και γίνονται μεγάλες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι παρότι είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, το κεντρικό ζήτημα εστιάζεται στην έλλειψη της επαρκούς πολιτικής βούλησης κυβερνήσεων. Γιατί το πρόβλημα είναι κυβερνήσεων, πολλών κυβερνήσεων. Και πρέπει να εφαρμοστεί, επιτέλους να υπάρξει πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ.